ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η μάσκα του αλκοόλ στους ανήλικους, καθώς ένας στους τρεις 15χρονους καταναλώνει ποτά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ ένα στα 4 αγόρια και ένα στα 5 κορίτσια της ίδιας ηλικίας πίνουν τουλάχιστον 3 ποτά σε κάθε έξοδό τους. Μετά τα περιστατικά μαθητών λυκείων που κατέληξαν σε νοσοκομεία της Αττικής σε κατάσταση βαριάς μέθης στο πλαίσιο ιδιωτικής εκδήλωσης, η κυβέρνηση επεξεργάζεται δέσμη μέτρων με 4 υπουργεία να ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που θα προβλέπει την ποινικοποίηση της πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους. Θέλω να ψέω ότι εμείς δεν πουλάμε αλκοόλ σε ανήλικους. Μάλιστα, η νομοθεσία μας υποχρεώνει και έχουμε μια κοινοποίηση και εισόδου του μαγαζιού ότι απαγορεύεται το αλκοόλ στους ανήλικους. Και θέλω να πιστεύω ότι τηρούνται όμορφα τα πράγματα όσον αφορά την πόλη του Ρεθύμνου, για την εστίαση μιλάω. Εμείς θεωρούμε θετική την πρωτοβουλία των 4 Υπουργείων, αρκεί το νομοθετικό πλαίσιο να εφαρμοστεί αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να γίνεται εκδήλωση, οι οποίες εκδηλώσεις αυτές γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές, με πρωτοβουλία των παιδιών. Και το μαγαζί, το υπεύθυνο, το κατάστημα να σερβίρει αλκοόλ σε παιδιά 14, 15, 16 ετών. Το βασικό είναι να τηρείται ο νόμος. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους θα αποτελεί ποινικό αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος, που θα μπορεί όμως να στείλει τους παραβάτες στη φυλακή. Αυτό σημαίνει ότι με δικαστική απόφαση, ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ σε ανηλίκους μπορεί να οδηγηθεί στη φυλακή έστω και για μερικούς μήνες. Είναι απαγορευτικό. Θα πρέπει λοιπόν όλη η κοινωνία μας και όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή ενεργά να προσπαθήσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για αυτό που πλέον εξελίσσεται σε μάσκα και λέγεται αλκοόλ σε ανήλικους. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα Υπουργεία ενώνουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικους, το οποίο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ στην Κρήτη έχουμε ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα, και βλέπουμε όμως ότι ενώ είναι ένα ποινικό αδίκημα, έχει τη μορφή πλημελήματος. Άρα ουσιαστικά οποιοδήποτε χορηγήσει αλκοόλ σε ανήλικους θα πέφτει στα μαλακά. Ξέρουμε βέβαια επίσης ότι και πολλά μαγαζιά αλλάζουν άφημη μέσα σε μία νύχτα, άρα νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι και λίγο για άλλη μια φορά εξαγγελίες, οι οποίες δεν θα έχουν κάποια ουσιαστική ανταπόκριση. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή ως το τέλος του έτους προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει την πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους στο πλαίσιο ιδιωτικών εκδηλώσεων και άμεση σφράγιση των χώρων αυτών εφόσον διαπιστώνεται διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Την ίδια ώρα, εκπαιδευτικοί διεκδικούν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο και για τις πολυήμερες εκδρομές με στόχο την ασφάλεια των μαθητών. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε είναι να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο αξιόπιστο, έτσι ώστε να γίνεται η εκδρομή, να φεύγουν όλοι υγιείς, να γυρίζουν όλοι υγιείς και να μην αναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να οδηγούνται στη διαδικασία του αυτόφορου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επειδή ένας μαθητής, παράδειγμα, βγάζει ένα αεροβόλο και πυροβολεί ένα περίοικο.